Ζήτησε να παρέμβει και θα του δώσουμε αμέσως το λόγο ο κύριος Γιώργος. Ο πατέρας, ο μοιραίος αυτός πατέρας. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πείτε μας. Μια διευκρίνηση, επειδή έχω ακούσει τους συνηγόρους της άλλης πλευράς. Με το χειριστή υπάρχει το εξής θέμα. Την ώρα λοιπόν που πρέπει να το διευκρινίσουμε, είναι πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι είναι και αυτό που προκάλεσε όλη την τραγωδία. Τη στιγμή λοιπόν που επιβιβάστηκαν τα παιδιά σε αυτό το αυτοσχέδιο και καθίσαν, ο χειριστής άλλαξε θέση τα παιδιά, λέγοντας, χωρίς να πει κάποια δικαιολογία ή κάποια αιτιολογία για αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν και την ώρα που όντως έλεγξε τις ζώνες τους και πήγε να κινηθεί προς το σημείο που γίνεται ο χειρισμός αυτού του το κουβούκλιο αυτό μηχανήματος, τέλος πάντων, ναι. Γύρισε και είπε σε έναν φίλο του που ήταν εκεί, του χειριστή, ναι, θα τους κάνω να μην σηκώσουν κεφάλι. Όταν λοιπόν ξεκίνησε το μηχάνημα, και γι' αυτό υπάρχει μαρτυρία του αδερφού, του Δημήτρη και του Μινά και της μητέρας τους, που ήταν στα δύο μέτρα. Ακούστηκε δηλαδή αυτή η συνομιλία. Την ώρα λοιπόν που ξεκίνησε και το μηχάνημα, ξεκίνησε με έναν αργό ρυθμό και στην πορεία έδωσε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η μητέρα του φώναζε «χαμήλωσέ το, χαμήλωσέ το» στα τρία μέτρα από το σημείο που χειριζόταν ουσιαστικά όλο αυτό το παιχνίδι. Και αυτός με το χέρι του της έκανε «ησύχασε, ησύχασε». Η ταχύτητα αυτή λοιπόν δημιούργησε και την πλήρη. Αυτό που μας λέτε τώρα διέλυσε το μηχάνημα. Διέλυσε το μηχάνημα. Ήτανε που ήταν εντελώς σάπιο. Διέλυσε το μηχάνημα με αποτέλεσμα να εξφενδονιστεί το παιδί. Εκεί ήτανε το επίμαχο σημείο. Διότι και είναι πολύ. Ένα λεπτό, κύριε Γιώργο. Η λεπτομέρεια που μας λέτε είναι πολύ κρίσιμη. Θα ήταν το παιδί μου, θα ήταν κάποιο άλλο παιδί. Αλλά αυτό ήταν και λόγω του βάρους των παιδιών, γιατί ο Μεσαίος ρώτησε, μας κρατάει και τους δύο είστε μια χαρά. Αυτά είναι αποτυπωμένα. Η μεγάλη ταχύτητα διέλυσε το σάπιο αυτό. Μάλιστα. Ας το πούμε αμαξίδιο. Αυτός ήταν ο λόγος. Η μητέρα τσίριζε από κάτω. Τσίριζε, χαμήλωσε το και της έκανε με το χέρι εντάξει, εντάξει. Λέγοντας, όταν πήγε να το εκκινήσει ο χειριστής, ότι θα τους κάνω να μην σηκώσουν κεφάλι. Τι συζητάμε λοιπόν εδώ? Τι μας λέει η συνήγορος? Ότι δεν υπήρχε ευθύνη? Και όποιος στην τελική δεν έχει ευθύνη, δεν αναλαμβάνει και ένα πόστο. Γνώριζε και δήλωσε εχθές ότι τα μισά μηχανήματα, στα μισά με εντολή του ιδιοκτήτη, δεν ανέβαιναν τα παιδιά. Ναι. Άρα γνωρίζουμε ότι ρισκάρουμε τα πάντα. Αυτό το περιστατικό, η μεγάλη ταχύτητα, διέλυσε το αμαξίδιο. Το τονίζω, διέλυσε το αμαξίδιο. Διότι αν πήγαινε σε κανονικές στροφές, εκεί θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μπορεί να κοβόταν, μπορεί να άσπαγε. Δεν θα είχε φύγει και με τόση φορά. Υπήρχε, ο Γιάννης, ναι, από το καρεκλάκι. Μα φυσικά. Λοιπόν, φυσικά, κύριε Γιώργο, φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Η λεπτομέρεια που μας είπε ο πατέρας του Γιάννη, ο κύριος Γιώργος Καπαγγέλης, είναι πάρα πολύ κρίσιμη.